Ε, Όπω τα είδα, <θες> δεν μου έχετε αφήσει πολλά περιθώρια. Κύριε Φιλμπακόπουλε, έντονη κινητικότητα, υψηλά ποστά προκρατήσεων. Σκεφτείτε ότι στην υπηρετική χώρα μιλάμε από 77% και 94-95% που το τρίμερο. Γιατί στην ουσία είναι και η πρώτη καλοκαιρινή καλοκαιρινή. Δεν είναι μόνο για εμά. Δηλαδή δεν είναι μόνο του εγχώριου ταξιδιώτε. Και... έχουμε άλλο δαπούς. Έχουμε, έχουμε Δηλαδή έχει ξεκινήσει πλέον η τουριστική περίοδο, καλοκαιρινή τουριστική περίοδο. Και στην, η ε, νησιωτική χώρα τα ποστά προκατήσουν να αγγίζουν, ακόμα και το 98 99%. Wow. Πάντα αναφερόμαστε σε ακίνα τα οποία είναι γραμμένα σε πλατφόρμα βαϊχόνια μίσου, δηλαδή ολόκληρα διαμερίσματα ή κατοικίε. Yeah. Οι τιμέ βλέπω. Οι τιμέ, ξέρετε κάτι, είναι, είναι υψηλέ διότι ίψηλες. συζητάμε τώρα για την τελευταία στιγμή. Είναι υψηλές. Αλλά θα σα πω να ευχάριστω το Βέβαια, γεγονός. οι τιμέ που μα έχετε βάλει τώρα εδώ είναι για τώρα. Τώρα. Αν είχαμε κλείσει πιο πριν, Ξέρε, το λάθο που κάνουμε εμεί οι Έλληνε. Εμεί οι Έλληνες ξεκινάμε να κοιτάζουμε τι διακοπέ μα δύο-τρει μέρε πριν, αλλά ακόμα και τι καλοκαιρινέ διακοπέ, δηλαδή του Αυγούστου, του Ιουλίου, τι συζητάμε 15-20 μέρε πριν την άδεια. Ενώ οι ξένοι ξεκινάνε το Φεβρουάριο μήνα. Σκεφτείτε το Φεβρουάριο μήνα που κλείνουν στη χώρα μα οι Αλουδαποί, ναι. βρίσκουν τιμέ οι οποίε είναι πραγματικά πολύ λογικέ και συμφέρονται. Έχετε δίκιο σε αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει πολλέ φορέ, τώρα δεν έχουμε αλλάξει πολύ εμεί οι Έλληνε. Όχι. <laughs> μα αρέσει η τελευταία στιγμή. <laughs> <laughs> λοιπόν, πάμε τώρα. Να ξεκινήσουμε από νησιά. Ωραία. Πού υπάρχει ελπίδα. Λοιπόν, ελπίδα. Ελπίδα που υπάρχει. Εγώ θα σα πω ότι αυτή τη στιγμή, αν κάποιο κινηθεί στην νησιωτική χώρα και πραγματικά επιθυμεί να βρει ένα κίνητο το οποίο να μπορέσει να είναι πιο οικονομικό, μπορεί να κινηθεί σε περιοχέ όπω είναι η Έγινα. Θα μπορούσε να πάει. Θα μπορούσε να πάει στη Σκιάθο, στη Σκόπελο. Που θα βρει τώρα. Που θα βρει. σα πω, όλη Ξούρι. Μπορεί να πάει αυτή να βρει ένα σπίτι 54 4 τετραγωνικά μέτρα με ένα κοστολόγιο συνολικό 258 ευρώ για τρει ανοιχτερεύσει. Για το μέτρο. Ό,τι πούμε θα φορά το τρίμερο. Στο Αργοστόλι πάλι 350. Ευρώ, στην στο Λαγανά. Έγινα, στην Αίγυπτο, που είπατε πόσο είναι. Στην, στην Αίγυπτο, δυστυχώ έκανα λάθο, είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά προκρατήσεων και ναι, είμαστε περίπου ο, στο 90-99%. Δεν, δεν έχουμε στην δεν έχουμε. Δηλαδή, στην σπίτι. Ζάκυνθο, στο Λαγανά, στο Τσιλιβή, ναι. εκεί βρίσκουμε σπίτι από 50 τετραγωνικά μέτρα, 268 ευρώ το τριήμερο. Στον Μπόρο, 262 ευρώ, 52 τετραγωνικά. Α, Σκιάθος και Σκόπελος εκεί έχουμε έντονη ε, διαθεσιμότητα και οι τιμέ τιμές λογικές από 156 ευρώ και 201 ευρώ για σπίτια τα οποία είναι από 55 έως 60 τετραγωνικά μέτρα. Στην Πάρο τώρα και στην Παρικιά μπορούμε να βρούμε ένα σπίτι 70 τετραγωνικά μέτρα 220 ευρώ, αλλά μην ξεχνάμε κάτι. Στην Πάρο υπάρχει και το ακτοπλοϊκό εισιτήριο. Τότε αυτό σημαίνει μια οικογένεια, τα αυτοκίνητό τη. Δηλαδή, πολλέ φορέ το κόστο τη μεταφορά είναι με. πολύ ψηλότερο από το, το κόστο μίσθο διαμονή. Ακριβώ. Yeah. Μετά που πάμε στην Σύρο, σε ένα σπίτι 55 με 60 τετραγωνικά μέτρα από 210 218 ευρώ. Στην Τίνο, 50 τετραγωνικά μέτρα. 262 ευρώ. Συν ε, άνδρο, άρα τα μέτρα 233 ευρώ. Και στα κύθρα που είναι πιο οικονομικά, αλλά πιο μακριά κάποιο από την Αθήνα πρέπει να πάει στην, Νεάπολη ναι. και από εκεί να πάει το καραβάκι. 195 ευρώ τα 80 τραγουνικά μέτρα. Αυτά νησιά. Πάμε τώρα η υπηρετική Ελλάδα. Υπερωτική Ελλάδα. Γιατί έχετε και εδώ επιλογέ που ναι. Πολλές. Στην υπηρετική Ελλάδα δεν είναι, είναι πιο, εύκολα. Πιο εύκολα. Και θα σα πω ότι πολλέ φορέ συμφέρει κιόλα οικονομικά να κινηθεί στην υπηρετική Ελλάδα, διότι δεν έχει τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αλλά μόνο έχει το κόστο τη βενζίνη. Αν το πα με την οικογένειά σου, εκείνη, ναι. το, το βλέπει κιόλα πώ σε, 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 συμφέρει. Εγώ θα σου πω ότι στο καλαμάκι στη Μεσσηνία μπορούμε να βρούμε ένα σπίτι 45 τετραγωνικά μέτρα με 246 ευρώ συνολικό κόστο για τι ανεκτερεύσει. Στην παλαιά επίδαυρο, μια περιοχή πολύ όμορφη, η οποία έχει κέντρο δυναμική Επανέμορ, από αλλοδαπού. 231 ευρώ 40 τραγωνικά μέτρα. Στο ξηροπήγαδο πάλι, είστε τζαχάρο 40 τετραγωνικά μέτρα 197 ευρώ. Στο κατάκαλο 100 τετραγωνικά μέτρα σπίτι που μπορεί να φλοξίσει ακόμα και 6 άτομα στα 219 ευρώ. Τόσο νομό Αχαία σε Λιανίτικα και πέρα η περιοχή αυτή ψαθόπιμο 35 τετραγωνικά μέτρα, 164 ευρώ το τριήμερο, δηλαδή Μέντε. 55 ευρώ τη βραδιά. Οικονομικό προορισμό κοντά στην Αθήνα και η παρουσία 45 τετραγωνικά μέτρα 225 ευρώ. Το λόγο που μου αρέσει πραγματικά πάρα πολύ το, το λόγο εμένα δίπλα στο Ναύπλιο, και μπορεί να βρει ένα δωμάτιο που είναι δίπλα στη θάλασσα ακριβώ 60 τετραγωνικά μέτρα 246 ευρώ. Αυτά πάντα βρούμε και τώρα, κύριε Ναι, ναι. πέντε στο Λέκειο, στο νομό Κωνυθίας, 257 ευρώ 45 τετραγωνικά. Στο Αίγυο, εκεί αίγιο? βλέπουμε Έχουμε. ότι υπάρχουν 41 τετραγωνικά με τα 255 ευρώ το τριήμερο. Οικονομικό προορισμό ναι. πάλι. Στην Πύλο, 60 τετραγωνικά, 270 ευρώ. Μονοδέντρι, στο νομό Χαρί, 75 τετραγωνικά. Μεγαλύτερο σπίτι που μπορεί να κοιμήσει ακόμα και 8 άτομα, 257 ευρώ. Στην Κορώνη, 60 τετραγωνικά, 272 ευρώ. Δρέπανο και τράπεζα, 50 τετραγωνικά 260 300 ευρώ. Το Κιάτο έχει μπει δυναμικά πλέον και αυτό στον χάρτη του τουρισμού λόγω τη κοντινή απόσταση από τον νομό Αττική. Εκεί βλέπουμε 62 τετραγωνικά στα 180 ευρώ. Βραχάτη και λουτράκι νομό Κορυνθία, 45-65 τετραγωνικά μέτρα αντίστοιχα, γύρω 280 ευρώ το τριήμερο. Καμένα βούρλα, ένα προορισμό κοντινού από το νομό Αττική, γύρω μία με μία μισή ώρα, καλό οδικό δίκτυο, 61 τραγωνικά, 160 ευρώ, πολύ οικονομικά. Στην Εύβοια τώρα, στην Εδιψά, στον Εδιψό, στο Τρέδιψου 45 τραγωνικά, 45-175 ευρώ. Στο Πευκή της Εύβοιας, 180, 180 ευρώ, συγγνώμη. 180 τρίμερο, ευρώ τα. Σε τραγωνικά. Πρέβεζα, Πάργα, 40 και 75 τραγωνικά μέτρα από 175 200 ευρώ το τρίμερο. Και μετά οι Θεσσαλονικοί, οι οποίοι θα κινηθούν κατά κύριο σε χαλκιδικοί, που είναι σαν τη σαν... χαλκιδική, δεν έχει λέει, hey, Θεσσαλονικής. Yeah. Εκεί στη Νέα Καλλικράτεια, η Ερυσό, μπορεί να βρουν σπίτια 38 τραγωνικά από 150 σε 160 ευρώ Άρα, και στη νέα από τη ΔΕΑ ευρώ. Βλέπω, κύριε Μπάκα, υπάρχουν στου υπηρωτικού προορισμού πολλέ επιλογέ. Υπάρχουν επιλογέ. Επιλογές, θα σα πω το εξή: Ότι η πανδημία. και οι οικονομικέ Έκανε κάτι καλό. Το καλό που έκανε ήταν να μπούμε στη διαδικασία πλέον να αναδειχθούν και νέοι προορισμοί. Δηλαδή προορισμού Α, που δεν ναι, είχαμε ναι. στο μυαλό μα: τους... το Λέχιο, το Βραχάτι, το Κιάτο. που δεν του είχαμε το στο χάρτη. Και λέγαμε, yeah. θα πάμε τώρα στο Κιάτο. Μα και όμω, είδαμε ότι στο κάτω κόμμα να κινείται λόγω του οδικού ε, τουρισμού και λόγω τη πανδημία yeah. του κορονοϊού και πραγματικά να κερδίζουν έδαφο μέρα με την ημέρα. Μέχρι μου κάνει μεγάλη εντύπωση, να ξέρετε, του χειμερινού μήνε, ότι είδαμε τα λαγκάδια Αρκαδία, που εγώ τα λαγκάδια εντάξει, τα γνωρίζω. Δηλαδή την περιοχή την γνωρίζω πολύ καλά, τον Αλλά δεν περίμενα στα λαγκάδια Αρκαδία να δω ακίνητο και γραμμένε βαϊχόνε μισθώσει. Μάλιστα. Και όμως βλέπουμε ότι ε, η πανδημία έφερε κάτι καλό όσον αφορά το νέο μοντέλο τουρισμού. Βλέπουμε δηλαδή τον κόσμο να επιλέγει και μη δημοφιλείς προορισμούς, προορισμούς που είναι σε χωριά, πιο μικρά νησάκια. Δηλαδή βλέπουμε δηλαδή τον κόσμο να είναι πιο διαλλακτικό στο κομμάτι των διακοπών. Το θέμα να σας πω το εξή όμω ευχάριστο ή δυσάρεστο, αλλά όπως το βλέπει καθένα. ότι αυτή τη στιγμή στην Πελοπόννησο για τα κίνητα τα οποία είναι ακίνητα οικονομικά έω 100 ευρώ ανά ημέρα το κόστος διανυκτέρευσης, τον Ιούνιο έχουμε 90% πληρότητα, τον Ιούλιο έχουμε 96% πληρότητα. Τον είναι αύγουστο. αύγουστο από 8 έως 76% και 15 έως 97. 97%. Και Μάλιστα. είμαστε ήδη στο Μάιο. Η ίδια εικόνα είναι και στα Ιόνια νησιά. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι στη Ζάκη έχουμε 90% για το μήνα Ιούνιο, κεφαλονιά 93, λευκάδα 87 και Θάκη 92. Τώρα συζητάμε για εκείνα τα οποία είναι οικονομικά κατάλληλα μια οικογένεια με κοστολόγιο έως 100 ευρώ. Για να κάνουν τι διακοπέ του, δε. Κύριε είναι... Φεγκόπουλε, δεν είναι άσχημα τα πράγματα. Όχι, δεν είναι άσχημα. Και το ευχάριστο ξέρετε είναι κιόλας, είναι ότι κιόλα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ε, από έρευνα σε έρευνα και από τρίμερο σε τριήμερο, τετραήμερο που κάνετε εσεί τι έρευνε αυτέ, αυξάνονται τα καταλήμματα. Ακριβώ. Ναι. Αυτό θα σα πω ότι Μάιο το 2022, ναι. Μάιο το 2023, βλέπουμε μια αύξηση περίπου από 10 έω 25%, 25% το διαθέσιμο 100%. να κινηθεί. Τον μήνα Ιούνιο, να ξέρετε όμω, που θα μπαίνουν πλέον δυναμικά στην καλοκαιρινή σεζόν, και θα δούμε αυξήσει ακόμα και 30 και 40%. Σκεφτείτε ότι η τη στιγμή έχει 2.000. 600 κίνητα και γραμμέ βραχυχρόνε μισθώσει και θα αγγίξουν περίπου τι 3.200 τον Ιούνιο. Η Σαντορίνη είναι, 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 ήδη στι 3.000 ακίνητα και θα ξεπεράσει τι 3.400 περίπου. Μάλιστα. Δηλαδή, γενικά βλέπουμε ότι το νέο μοντέλο τουρισμού, μάλλον πέντε φωτικά, ότι οι βραχυχρόνε μισθώσει ή αλλιώ η οικονομία διαμοιρασμού, όπω ξεκίνησε αυτό ο κλάδο, βλέπουμε να συμμετέχει πολύ δυναμικά στο νέο μοντέλο τουρισμού που δημιουργείται. Γιατί ο κόσμο θέλει, θέλει να πάει σε ένα σπίτι, να έχει μια κουζίνα, μπορεί να μαγειρέψει, ναι. να. Ναι. Να ναι, την την τα εξοδάτια του, του, να έχει το... Είναι τα έξοδα, κύριε Θεοπούλου, είναι τα έξοδα. Λιγότερα τα έξοδα. Λιγότερο το κόστος. All από την... Ναι, με... δε... την άλλη μεριά έχουν και το εξή θετικό. Ότι οι βαχυγόνε μισθώσει δίνουν και τη δυνατότητα, προσφέρουν μάλλον και τουρισμού υψηλών περιγραφών. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για μικρά σπίτια. Αν πάμε τώρα σε ολόκληρε μεζονέτε ή βίλε, με πισίνα, εκεί βλέπουμε ότι ο το τουρισμό υψηλών περιγραφών και το 2022 επέστρεψε πολύ δυναμικά και είδαμε προκρατήσει ακόμα και τον Οκτώβριο. Δηλαδή, μέχρι και τα... το πρώτο δεκαπεθήμενο του Οκτωβρίου του 2022, Σεντολίνη Μήκονο, Νάξο και πάρω. Αν δεν ακόμα το 85% και 9% προκρατήσει. Σκληρότητε μάλλον τότε. Αρκεί βέβαια τώρα, ε, ξέρετε, το έχουμε ξανασυζητήσει, να πληρώνετε κανένα φόρια. Κύριε Κακόπουλε, <laughs> όλα αυτά που συζητάμε, γιατί το ακούω αυτό το πράγμα, είναι ακίνητα που είναι γεγραμμένε, βρέχονται μισθώσει, ναι. έχουν το συγκεκριμένο αριθμό μητρώου από την εξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων και έχουν άμεση εσ, ε, σύνδεση τη πλατφόρμα. Ε, ε, ξέρετε πώ ξεπερνιέται αυτό. αυτό Όπω ξεπερνιέται στα ακίνητα, ξεπερνιέται και στα rooms του LED, ξεπερνιέται και στα εξωτερικά ξεπερνιέται παντού. Δηλαδή, όλοι μπορούν να ξεπεράσουν την λογική τη καταβολή του φόρου. Το θέμα είναι να υπάρχουν και να υπάρχει ουσιαστικά κύρα σέλ τη ποιότητα τη παρεχόμενη υπηρεσία. Αυτό, αυτό. είναι σημαντικό και πλέον να πούμε στη διαδικασία και να πούμε το εξή. Ότι βλέπουμε αύξηση των εγγραφών και στην Αθήνα. Δηλαδή, σκεφτείτε το, 22, το Μάιο του 2022, είχαμε στην Αθήνα, στο νομό Αττική, περίπου ε, 7.500 ακίνητα εγγεγραμμένα, στο Δήμο Αθηνών, συγγνώμη, και τώρα πλέον έχουμε 9.200. Yeah. Δηλαδή, έχουμε μία αύξηση αυτή τη στιγμή 1.800 ακίνητα μέσα σε μία χρονιά. Μεγάλο αριθμό. Πολύ μεγάλο. Τεράστιο. Και αύξηση έχουμε και στα παραθαλάσσια προάστια του νομότυπη. Δηλαδή Σούνιο, Οροπό, Βάρκιζα. Τα, 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 τα νοικιάζουν για το, για το καλοκαίρι. Κύριε Ήφημα, ακόμα και φίλοι φίλοι παλαιότερα θυμάστε που συζητάγαμε και λέγαμε θα νοικιάσουμε ένα σπίτι με τη Σεζόν. Ναι, αυτό υπάρχει μήνες, ακόμα. Όχι, είναι yeah. πολύ δύσκολο. Αυτό τώρα το λέτε. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ ακριβώ πόρπλια. Και, και πολύ ακριβώ πόρπλια. Παλιά πήγαινε στην Αθήνα και έλεγε: Θα δώσω 1500 ευρώ. Οι γονεί μα και τα λοιπά, γιατί ήταν στην κατηγορία να νοικιάσουμε ένα σπίτι. Τώρα δεν υπάρχει κάτι. Αν δώσετε 1.500 yeah, και ευρώ, αν δείτε 4 μήνε. Από το Πάσχα μέχρι το Σεπτέμβριο. Yeah, ε, τώρα δεν αυτό. Πάμε με το μήνα τώρα. Πάει με το... Θα σου πάει 1.000 ευρώ το μήνα, 1.500. <laughs> <laughs> Αλλάζουν <laughs> <αυτά> τα <laughs> δεδομένα. Το <laughs> θέμα <laughs> είναι να μπορεί ο κόσμο να πάει διακοπέ. Ακριβώ. Κύριε Μπάκα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.